από ξενιτιά, από προσφυγιά, οι άνθρωποι, οι ανήμποροι, που είναι και ήταν πολλοί, βρίσκονταν πράγματι στην εγκατάλειψη και στη μοίρα τους. Αυτή η περίπτωση, αυτό το παράδειγμα της κυρίας Τσιαντάκη, δημιουργεί πάρα πολλά ερωτήματα. Mm. Ποια κοινωνία είχαμε, ποια κοινωνία θέλουμε. Ένας νόμος από το 1950, μόλις τελείωσε όλη αυτή η εμφύλια σύραξη στη χώρα, κρατά ακόμα την ισχύ, ακόμα και για περιπτώσεις τέτοιες, που δεν σφετερίζεται κάποια ιδιότητα. Καθαρίστρια μπορεί να είναι και χωρίς να έχει πάει στο δημοτικό. Δεν είναι λόγος, επειδή δεν έβαλε το δημοτικό. Δηλαδή, άμα είχε βάλει την έκτη δημοτικού, θα καθάριζε καλύτερα. Ενώ επειδή είναι στην πέμπτη, δεν θα καθάριζε καλύτερα. Είναι κάποιες γραφειοκρατικές αγκυλώσεις που δεν αντιλαμβάνονται τη μοίρα του φτωχού ανθρώπου. Αυτού που δεν είχε την τύχη να ολοκληρώσει τις σπουδές του. Η μάνα μου δεν τέλειωσε το δημοτικό σχολείο. Ήταν μια εξαιρετική, καλλιεργημένη γυναίκα με αξίες και ιδανικά που ενέπνεε αγάπη και σεβασμό. Αλίμονο αν το κριτήριο είναι αν τέλειωσε το δημοτικό. Και αν δεν τέλειωσε το δημοτικό, είναι η ίδια η ζωή η ρημάδα. Δεν ήταν επιλογή. Δεν ήταν επιλογή. Επομένως, αυτό το θέμα πρέπει να ξεκαθαρίσει. Είναι μια ματιά αλλιώτικη στην κοινωνία που η κυβέρνηση οφείλει να έχει και την έχει αυτή τη ματιά τη διαφορετική. Και αυτό που θέλω να πω σήμερα είναι ότι αυτά τα χρόνια ασφάλισης ούτε χάθηκαν ούτε πρόκειται να χαθούν. Με δική μου γνωμοδότηση και απόφαση και με ερμηνεία ορθή της κοινωνικής ασφάλισης, η οποία οφείλει να προστατεύει τους αδύναμους κυρίως, η κυρία Τσιαντάκη θα έχει πλήρη ασφαλιστική κάλυψη. Δεν πρόκειται να αφαιρεθεί ούτε μια μέρα από αυτή την ασφαλιστική περίοδο που εργάστηκε. Και εργάστηκε και όπως νωρίτερα τονίσατε, η εργασία έχει ένα αντάλλαγμα. Δεν μπορεί να σβήσει, γιατί είναι και άλλες αξίες μέσα στο Σύνταγμά μας που αξίζουν προστασίας. Πάνω απ' όλα της προσωπικότητας και η απαγόρευση της δουλείας. Διότι αν 20 χρόνια δούλευε χωρίς να πληρωθεί, μοιάζει να είναι, αν δεν πλησιάζει, σίγουρα είναι, ένα καθεστώς δουλείας, κάποιος να δούλεψε τόσα χρόνια, έστω και ατύπως, έστω και όχι τυπικά ορθά, επειδή έτσι είπε ο νόμος. Αλλά δεν είμαστε στην εποχή του Φραγκίσκου Ιωσήφ, που αν μία μίγα καθόταν στο κάδρο του αυτοκράτορα, έτρωγε ποινή εκείνος που έπρεπε να το καθαρίσει. Υπουργέ. Αυτή η κατάσταση μόνο έτσι μπορεί να αντιμετωπιστεί, με ορθή φρόνηση και αίσθημα δικαιοσύνης. Και έτσι θα γίνει. Ευχαριστώ. Βγάλαμε είδηση. Νομίζω ακούει η κυρία Τσιαντάκη και ακούνε και άλλοι άνθρωποι και νομίζω ότι είναι μια καλή στιγμή της εκπομπής. Έλα όμως που είμαστε και άλλη διάσταση. Πάμε για την άλλη διάσταση λοιπόν. Να δούμε τώρα.